Εδώ είμαστε λοιπόν κυρίες και κύριοι, 13 λεπτά μετά τις 9. Ναι, είμαστε εδώ και έφτασε η ώρα να σας παρουσιάσουμε τον σημερινό καλεσμένο. Δηλαδή, το ξέρετε όλοι ποιος είναι ο σημερινός καλεσμένος, μιας και στείλαμε email, το ανακοινώσαμε από Facebook, Twitter και με όλους αυτούς τους σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας. Μόνο περιστέρι δεν στείλαμε. Από την άλλη φορά πρέπει να το οργανώσουμε γι' αυτό. Πρέπει να το κάνουμε γι' αυτό, ναι. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε φιλοξενούμενο σήμερα εδώ πέρα στο Digide Studio και όχι στο δικό μας βέβαια, είμαστε αλλού, τον αγαπητό υπέρτατο Τζακ Στεφάνου, κυρίες και κύριοι. Έλα ένα χειροκρότημα λίγο εδώ πέρα. Άντε ξυπνήστε. Έτσι. Χειροκροτάκια μόνος το Ζακ. Αυτά είναι κυρίες και κύριοι. Για να φαινόμαστε πολύ. Καλησπέρα, Ζακ, τι κάνεις? Καλησπέρα. Πώς είσαι? Μια χαρά, μια χαρά. Η ανηφόρα δεν σε επηρέασε, βλέπω να έρθεις? Καθόλου, γιατί έχω ηλεκτρικό ποδήλατο. Μόνο εμένα έλειωσε, ρε παιδί μου. Αυτή η ανηφόρα πραγματικά είναι πολύ δύσκολη, παιδιά, χωρίς χαζομάρες. Σκέφτομαι πολύ σοβαρά το project του κυρίου Ζακ. Άντε να χάσει από εδώ πέρα. Κλέβεις, κύριε. Κλέβεις να το ξέρεις. Και κοίτα πώς μου έχουν βάλει, βλέπεις, θες για να μην σε βλέπω, ρε παιδί μου, επίτηδες. Φαντάσου να τον έβλεπες κιόλας. Φαντάσου. Φαντάσου. Κλέβετε, κύριε Ζακ. Όχι ηλεκτρικό, να πάρτε κανονικό τσουκουτσούκο να λαχανιάζετε κι εσείς. Δηλαδή, μη τι είμαστε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ με τον Ζακ Στεφάνου. Θα περάσουμε μια πολύ πολύ ωραία, όμορφη βραδιά. Μια και θα μιλήσουμε, αλλά και θα τραγουδήσουμε. Όχι θα τραγουδήσουμε, θα τραγουδήσει δηλαδή ο Ζακ. Ναι, γιατί άμα θέλετε, μπορείτε να τραγουδήσετε κι εσείς. Δεν το θες. Άμα θέλετε, όχι άμα θέλετε. Γιατί προκαλείς, γιατί προκαλείς την τύχη. Μη μας δίνεις τέτοιες ιδέες. Ναι. Κοίτα, εδώ ο Βασίλης έχει ένα τέτοιο να παίξει drums κάποια στιγμή στη ζωή του. Το έχει. Ναι, και βαρύτονο θεωρώ. Κάποια στιγμή θα γίνω βαρύτονο. Πού θα το καταφέρει κάποια στιγμή? Γιατί υπάρχει πρόβλημα. Δεν ξέρω. Αποδάμε κανέναν. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Άντε ρε. Λοιπόν, πριν να μιλήσω ο Ζακ, γιατί δεν τον πολύ αφήνουμε, να σας πω ότι κυρίες και κύριοι, ο Ζακ Στεφάνου γεννήθηκε το 1984. Καλά τα λέω? Ναι. Άμα κάνω λάθος, σταμάταμε. Λοιπόν, είναι τραγουδοποιός εδώ από την πόλη μας στην Θεσσαλονίκη. Καλά τα λέω? Ναι, ναι. Κάθε δύο προτάζεις. Λοιπόν, στα 15 του λέει ξεκίνησε μαθήματα. Αχ, μην τα πεις όλα πάρα πολύ. Όχι, θα σου πω να δεις και ερωτικές σχέσεις από που είχες. Ο Χριστός και η μάνα του. Λοιπόν, στα γρήγορα. Στα γρήγορα. Ναι, με τον Βασίλη Βέτσο εδώ πέρα γράφει. Αχ, πολύ αναλυτικά τα λες. Ναι, ναι. Και έγραψε το πρώτο του τραγουδί. Αυτός λοιπόν ο Ζακ Στεφάνου. Όχι. Λοιπόν, είναι απόφοιτος της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Πολύ, πολύ αναλυτικά. Σπουδάζει αρχιτεκτονική, το αναλύσαμε πριν λίγο έξω. Οκ, okay, έχουμε φτάσει στα 21 μου. Περίμενε, μεταπίδησε τώρα στο σήμερα. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, ο πρώτος δίσκος, κυρίες και κύριοι, του Ζακ Στεφάνου είναι στο διάστημα Δραπέτες. Κυκλοφόρησε το 2003 από τη Sony. Έκανε πάταγο. Έκανε πάταγο. Είναι την παραγωγή ανέλαβε η Δήμητρα Χαλάνη, ενορχήστρωση Μανώλης Φάμελος. Και ας μείνουμε σε αυτό το σημείο. Ρε Ζακ, πρώτος δίσκος. Παραγωγή Δήμητρα Χαλάνη, Μανώλης Φάμελος. Πλάκα μας κάνει. Είσαι λίγο, δηλαδή, πώς γίνεται αυτό? Κάτι έχεις οργανώσει, εσύ, άσχημα. Πώς το κατάφερες αυτό? Εντάξει, κάποιοι άλλοι κάνουν πρώτο δίσκο, ας πούμε, και γίνονται αστέρια στη τηλεόραση και έχουν 4 εκατομμύρια views. Ο Χριστός και η Παναγία. Ποιος έγινε, για ποιον αναφέρεσαι? Κάτι λέει για το πουλάκι. Για διάφορους. Για το πουλάκι πίου, θα λέει. Για το πουλάκι τσίου πίου, πώς το λένε. Εντάξει, ήταν πολύ μεγάλη τύχη. Βρήκα τη Δήμητρα Γαλάνη, τη έδωσα τα κομμάτια μου. Όταν λες βρήκε τη Δήμητρα Γαλάνη, πήγα στο μαγαζί που τραγουδούσα. Ναι. Και τη είπε γεια σας, ας πούμε. Τη είπα γεια σας. Ναι. Wow. Και μετά τι είπες? Γράφω τα, είμαι και εγώ τραγουδοποιός. Γράφω τραγούδια. Θα ήθελα να ακούσετε κάποια τραγούδια μου. Και μου είπε, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Συγγνώμη, ποιος έφερε το παιδάκι εδώ πέρα αυτό? Ποιον ήταν, είναι? Όχι, ήταν πάρα πολύ ευγενική. Πήρα τα κομμάτια, εγώ δεν πίστευα θα τα ακούσει ποτέ. Τα άκουσε όμως. Τα άκουσε και με πήρε μετά από καμιά εβδομάδα τηλέφωνο και μου είπε, μου αρέσουν αυτά και αυτά. Μου αρέσει αυτό σε σένα. Θα ήθελα να συζητήσουμε στην Αθήνα. Να κατέβει στην Αθήνα να συζητήσουμε, να δούμε τι θα μπορούσε να γίνει με τα κομμάτια σου. Εγώ δεν είχα βέβαια κατά νου το να κάνω δίσκο. Δεν περνούσε εσύ, ήθελες να πάω να δώσεις τα κομμάτια, έτσι? Ήθελα να πουλήσω τα κομμάτια με κάποιο τρόπο. Να δώσω τα κομμάτια. Δεν ήθελες να τραγουδήσεις δηλαδή? Όχι, δεν το σκεφτόμουν τότε. Γιατί? Δεν σου είχαν πει ότι έχεις ωραία φωνή? Δεν το είχα στο μυαλό μου ότι θα μπορούσα να το κάνω στα 19 μου. Ήθελες να με στώσει η φωνή να γίνει? Ναι, τώρα δεν είναι εύκολο τώρα. Στα 19 τώρα. Να κουλήσει το κεφάλι σου ότι ξέρω εγώ, μπορεί σε ένα μήνα να γράφει δίσκο. Σκέψου λίγο ότι αυτό είναι το 2002. Ναι. Και το 2002 ακόμη δεν ήταν στην συλλογική μα συνείδηση ως Έλληνες ότι κάποιο γίνεται γνωστός στη χώρα μέσα σε 1,5 μήνα από τηλεόραση. Ναι, οπότε για μένα ήταν αυτά που έβλεπα και ήξερα ως ενδάλματα ότι θα έπαιγε αυτό το πράγμα να βασανιστώ 15 χρόνια. Τουλάχιστον. Σωστό. Αλλά είπες κάπως, ρε παιδί μου, τέλος πάντων να το ξεκινήσεις το όλο. Είπα κάπως να το ξεκινήσει. Η αλήθεια είναι ότι τα κομμάτια που πήγα στην κυρία Γαλάνη δεν ήταν. Δηλαδή, εγώ στη θέση της Δήμητρας Γαλάνη θα έλεγα: οκ, παιδί μου, εντάξει, γράψε μερικά ακόμα κομμάτια και έλασε 5-6 χρόνια.
Δεν τις πήγες να ακούσεις, ας πούμε, το Δείξε μου τον τρόπο? Τις πήγα να ακούσεις το Δείξε μου τον τρόπο, αλλά λίγο διαφορετικά, με μια πολύ, πολύ λεπτή φωνούλα, έτσι. Χρυσός και ασύνη, αγγίνε στην ίδια. Δηλαδή, είχε διορατικό πνεύμα. Και όταν καθίσαμε στο στούντιο, ναι, τον πρώτο δίσκο να βγάλουμε, να τραγουδήσω, ήταν μια επίπονη διαδικασία. Δηλαδή, ξανά και ξανά και ξανά και κάτσε, έλα να σου πω εδώ μερικά πράγματα για το πώς θα βγάζεις τη φωνή σου. Και έλα να κάνει κάποιες ασκήσεις στο σπίτι και θα ξαναδοκιμάσουμε αύριο. Απέρασες πολλά δηλαδή? Όχι πάρα πολλά, πολύ λίγα σε σχέση με αυτά που θα μπορούσα να περάσω αν ασχολιόμουν 15 χρόνια με το να προσπαθήσω να κάνω γνωστό το όνομά μου. Μα ναι, πρέπει να σας πω ότι... Πού πάει αυτό το παιδί, πάνω πάρω τον καφέ του. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι αυτός ήταν ο πρώτος δίσκος. Ακολούθησε, αγαπητέ μου Βασίλη, και άλλα πράγματα. Ακολούθησαν, ναι. Ναι, το 2005 ήρθε Ένας όμορφος κόσμος, όπου ήρθε η επιβεβαίωση βεβαίως για τον Ζακ Στεφάνου. Όπου η συμπαραγωγή έκανε. Ότι δεν ήταν πυροτέχνημα. Ήταν πάλι Δήμητρα Γαλάνη συμπαραγωγός, αλλά και από το Μάκη Μουράτογλου εδώ. Πώς έγινε αυτό? Με το Μάκη. Ήταν η ιδέα της Δήμητρας Γαλάνη, γιατί μου είχε αρέσει πάρα πολύ εμένα η παραγωγή στο Θάλασσα μου Σκοτεινή. Αχα. Και της είχα πει ότι αυτός που έκανε αυτή την παραγωγή θα ήθελα πάρα πολύ να μας πει κάποια πράγματα για το δίσκο. Και μου λέει, Δήμητρα, μα αυτός μπορεί να κάνει το δίσκο σου. Θα το συνεχίσουμε σε λίγο το βιογραφικό σου. Είναι αυτό που, θα φτάσουμε και στα κοάλα. Περίμενε σιγά σιγά. Ναι, κάτσε. Θα επεκταθείς πολύ. Η αλήθεια είναι ότι τα γιγαντώσατε λίγο. Η επιβεβαίωση δεν ήρθε το 2005, γιατί στην πραγματικότητα τα κομμάτια και η διασημότητα για μένα ήρθε το 2007. Δηλαδή, αφού εγώ είχα αποφασίσει ότι δεν θέλω να συμμετέχω σε όλο αυτό το κομμάτι showbiz. Το 2003 δεν έγινε επιτυχία, το Δείξαμε τον τρόπο. Το παίξε η τηλεόραση και κάποια ραδιόφωνα λίγο στην Αθήνα. Το 3 μπορεί να μην έγινε, αλλά τώρα με το 7 νομίζω ότι. Όχι, πριν το 7 έχει ακουστεί. Σε ποια? Από το 2007-2008 άρχισε να δουλεύει το πράγμα. Είτε που ήταν σε μια σειρά. Αυτή με τη σειρά με τον Κώστα Σόμερ, με τα μεγάλα του μπράτσα. Μπράβο. Τα μεγάλα μπράτσα και τον Κώστα Σόμερ πίσω από αυτά. Έβλεπε το σύριαλ, σε βλέπω. Ναι, κάθε μέρα. Καλά, εννοείται. Δεν θα παίζει το κομμάτι του. Και έπεσε, αν θυμάμαι καλά, τελειώνοντα το. Ήταν στου τίτλου. Ναι, στου τίτλου τέλου. Μπράβο, μπράβο. Τίτλου αρχή. Αρχή ήταν. Ναι, ναι. Μάστε, δεν θυμάμαι καλά. Πάντα τα. Έτσι ώστε να μην χρειάζεται να δει όλη την σειρά. Ακού το τραγούδι και μετά εντάξει. Σειρά, εντάξει. Εντάξει, ήταν σειρά εποχής. Είχε κόνσεπτ με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τι λέγαμε, κάτι είπες πριν, θα πάμε μετά στα κοάλα. Κάτι ήθελες να πεις? Μετά θα πάμε στα κοάλα, αυτό είναι αλήθεια. Σε λίγο θα φτάσουμε. Όχι, κάτι πήγες να συμπληρώσει εκεί. Δηλαδή, όσα διέκοψα. Κάτσε, Ζάκ, να καταλάβω τώρα. Είχε βγει και ο δεύτερος δίσκος και μετά άρχισε, ας πούμε, μια. Είχε βγει ο δεύτερος δίσκος, βγήκε το Φτάσα στον Πάτο. Ναι. Βγήκε ένα τραγούδι που έκανα με την Μπάμπαλη, το οποίο και αυτά παίξαν αρκετά στην Αθήνα. Uh-huh. Αλλά ακόμη η υπόλοιπη Ελλάδα δεν είχε. Πρακτικά δεν μπορούσαν να κάνουν καν συναυλίες στην επαρχία. Φαντάζομαι ότι έκανα live στην Αθήνα, υπήρχε κόσμος να έρθει και όποτε πήγαινε στην επαρχία ήταν 10 άτομα. Ναι, δεν είχε. Δεν ήταν Εβραίος. Όλα αυτά τώρα ζεις, όχι αυτό που νομίζει. Λοιπόν, όλα αυτά ζεις και κανονικά στη Θεσσαλονίκη, κάνεις τις σπουδές σου, εννοείται, έτσι? Πλέον ναι. Και κατεβαίνεις στην Αθήνα, ας πούμε, για εμφανίσεις και για ηχογραφήσεις και όλα αυτά. Σε όλη αυτή τη διάρκεια, έτσι? Εννοείς όλη αυτή τη διάρκεια? Όχι, ναι, εγώ μετακομίσα από το 2003, μετακόμισα στην Αθήνα. Α, ήσουν από εκεί πέρα. Την μετά. Άφησα πίσω την πόλη, ναι. Γιατί μας πρόδωσες έτσι, γιατί? Πρόδωτη. Ήταν πάρα πολύ τσιμωδός να κατεβαίνεις στην Αθήνα. Ναι, βασικά τι γιατί ρε εσύ, Πέτρο? Αφού ας τον άνθρωπο, ηρωνικά ότι... το λέω το γιατί. Άραγε. Μέχρι και οι τρύπες και τα ξύλινα σπαθιά. Βέβαια. Χρειάστηκε να πάνε και να έχουν. Τώρα, κακά τα ψέματα, άμα δεν κατεβείς Αθήνα, έτσι, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι πολύ δύσκολο να έχεις έδρα εδώ. Ναι, δηλαδή, για δύσκολα να το κάνει αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή ο Αγγελάκας που έχει έδρα εδώ. Και το σπίτι του και τη ζωή του και συνεχίζει να κάνει καριέρα και να είναι. Έχει σκάψει πάρα πολλά χρόνια. Βέβαια. Το έχει προσπαθήσει πάρα πολύ για να φτάσει εδώ που είναι. Λοιπόν, οπότε μετακόμισε σε Αθήνα το 3. Ναι, το 3. Το 3 μέχρι. Μέχρι πέρυσι. Μέχρι πέρυσι. Μέχρι τι πέρυσι, τον Ιούνιο. Α, τώρα. Μα ξανάρθε τώρα, φρέσκο. Ναι, just. Είδε καμιά διαφορά στην πόλη? Ναι. Πολλά. Κοίτα, η πόλη ούτως ή άλλως ήταν μια καφετέρια. Δηλαδή, ναι, είναι μια καφετέρια στην οποία πρέπει να πάρεις μια ειδική άδεια όταν θες να κάνεις ένα σπίτι ή κάποια άλλη επιχείρηση. Είμαστε όλοι καφετζίδες.
Υπάρχει νομίζω κάποια. Με το που γεννιέσαι, παίρνει μια άδεια για να κάνει καφετέρια. Έχει δικαίωμα. Ναι, αυτό έχει δίκιο, ναι, όντως. Οπότε αυτό ίσχυε και το 2003. Τώρα που γύρισα, κατάλαβα ότι είναι όλοι. Δηλαδή, όλοι μπορούμε. Είμαστε όλοι μια καφετέρια. Όλοι μια τεράστια καφετέρια. Πώς θες να συνεχίσουμε, θες να μας τραγουδήσεις κάτι, θες να ακούσουμε μουσική? Ναι, θα μπορούσα να παίξω ένα κομμάτι. Ξέρεις τι θέλω? Θέλω να, άμα μπορείς να θυμηθείς, ποιο ήταν έτσι το πρώτο κομμάτι το οποίο έγραψες, έκατσες ας πούμε και σου ήρθε η μελωδία, η στίχη. Βασικά προτρέχεις ρε παιδί μου, πρέπει να το πιάσουμε από την αρχή. Πώς ξεκίνησε να γράψεις? Κάτσε, το πάω στο 15 του. Πώς το 15 έγινε, του το έγραψε λέει, το πρώτο. Τι έγινε? Δεν ήταν 15. Γράφαμε, ξεκίνησα να παίζω κιθάρα στην κατασκήνωση. Και ξεκίνησα. Ποια κατασκήνωση? Στην κατασκήνωση τη Χάνθ, στο Πύλιο. Α, να τα λέμε αυτά. Ναι. Και ξεκίνησα για καθαρά πρακτικούς λόγους. Ήμουνα. Όταν εννοείς πρακτικούς λόγους. Θα σου πω ακριβώς. Ήμουνα κοντούλης, όπως είμαι και τώρα δηλαδή. Αδύνατος. Όπως είσαι και τώρα δηλαδή. Όπως είμαι και τώρα. Αλλά και όπως είμαι και με τώρα. Πυκνά μαλλιά. Με πυκνά ναι, μαλλιά. Εντάξει, αυτό. Πρόσεξε, τα πυκνά μαλλιά τα είχα. Αλλά είχα και ένα άθλιο κούρεμα, ένα σβηστό καπελάκι που αποθούσε όλες τις γυναίκες γύρω μου που με ενδιαφέραν πολύ. Για απ' την άλλη, ήμουνα κακό στο μπάσκετ, κακό στο ποδόσφαιρο, κακό στο σκάκι, κακό στα κολυμπητικά, κακό σε όλα. Ήμουνα αυτό το πιτσιρίκι το οποίο κάθεται με Mickey Mouse και το Game Boy της εποχής. Τι θυμάται, ρε παιδί. Τι θυμήθηκε τώρα, όντως. Ούτε καν ασπρόμαυρο, παιδιά. Ούτε καν έγχρωμο. Ούτε καν ασπρόμαυρο, ναι. Τέτρι, Super Mario και τέτοια. Λοιπόν, και υπήρχε ένα άλλο πιτσιρίκι σαν εμένα, ο οποίος κάθε βράδυ είχε όλον τον ενδιαφέροντα πληθυσμό της κατασκήνωσης γύρω του. Δηλαδή τα κορίτσια 12 με 14. Καταλαβαίνω, δηλαδή. Και είχε μια κιθάρα. Και λες, και έπαιζε, το βρήκαμε. Το βρήκα, δηλαδή, τον άκουγα κάθε βράδυ να παίζει, το μ' αρέσει να μιλάω πολλά. Και μόνο αυτό. Οπότε κάτσα. Ένα ήξερε το παιδί, αυτό έπαιζε. Κάτσα και εγώ, την επόμενη χρονιά, πήρα μια κιθάρα, έμαθα 4 συγχορδίες και την επόμενη χρονιά ήξερα όλα τα τραγούδια του Mixlax. Έχω να σου πω ότι ήδη έχει πάρει φωτιά το, και το chat και γενικά μηνύματα και παραγγελίες και ό,τι μπορείς να φανταστείς. Έχω διάφορους φαν εδώ πέρα. Παραγγελίες. Φίλε, σιγά. Θα πέσουμε σε μαχαιριές σήμερα το βράδυ. Αυτό είναι σίγουρο. Θα μιλήσουν τα όπλα. Έχω ερώτηση τώρα, με το κομμάτι αυτό έπαιζε η συγκεκριμένη? Με το κομμάτι αυτό έπεσε ένα χρόνο αργότερα, αφού της το έπαιξα. Δεν της το έπαιξα τότε. Της το έπαιξα ένα χρόνο πιο μετά, σε ένα πάρτι. Και εντάξει, τα κατάφερες. Τα κατάφερα, αλλά μετά δεν ήταν έτσι. Ήταν αυτά, τα... Καλά, δεν θέλουμε να μάθουμε λεπτομέρειες. Πόσο καιρό κράτησε? Πώς τη λέγανε? Ήτανε καλή, ήταν ψηλή, ήταν κοντή. Πώς ήτανε? Τι άνθρωπος, βρε, τι αμέσως. Για πες μου λίγο. Πολύ καλό κορίτσι. Μπράβο. Δεν λέμε ονόματα. Καλό παιδί. Κιθάρα έμαθες μόνος σου? Κιθάρα πήγες δηλαδή αργότερα σε οδείο κάτι? Ξεκίνησα να κάνω σε ένα οδείο με έναν καθηγητή ο οποίος ήταν πολύ σοβαρός και πάρα πολύ καλός. Έπαιζε και τσέλο και μου μάθαινε. Δεν δεχόταν να μου μάθει συγχορδίες. Μάθαινε το όργανο. Κλασική κιθάρα. Δηλαδή ξεκίνησε και το πρώτο μάθημα μου έφερε ένα μονόχορδο. Και λέω, πού είναι η κιθάρα? Και μου λέει, κάτσε, μου λέει, έχει 6 χορδές κιθάρα. Περίμενα να μάθουμε τη μία. με το συγκεκριμένο, πόσα χρόνια ήθελες για να ολοκληρώσεις, ας πούμε? Τουλάχιστον τίποτα. Μηνιά, παράλληλα πήγαινε, δηλαδή στα 2 χρόνια ήδη έπαιζα κλασική κιθάρα και έπαιζα και κομμάτια. Αλλά δεν το συνέχισα γιατί τελικά δεν ήμουνα. Η κλασική μουσική δεν θέλει αυτό το πράγμα που έχουμε οι τραγουδοποιοί, ναι, που είμαστε τεμπέληδες. Δηλαδή, εγώ όταν έχω πάρα πολύ δουλειά, ας πούμε, δεν μπορώ να γράψω κομμάτια. Πρέπει να είμαι στο αραχτός, να είμαι 3 μήνες άνεργος, στο σπίτι, να μην έχουμε να φάμε, να πίνουμε κάθε βράδυ τσάι γιατί δεν έχουμε. Και τότε είναι σε αυτό το ζόρι και στην δύσκολη κατάσταση είναι που γράφω κομμάτια. Γενικά που έχω πολύ ελεύθερο χρόνο. Δηλαδή, θες να πεις ότι αυτό το οποίο επικρατεί τώρα τελευταία στην Ελλάδα, εσένα σε συμφέρει? Γιατί γράφεις κομμάτια. Η αλήθεια είναι ότι τώρα που έχω αρχίσει να σπουδάζω και γύρισα στη Θεσσαλονίκη και έχω αναλάβει την επιχείρηση της μητέρας μου και του πατέρα μου, δεν έχω ελεύθερο χρόνο. Οπότε δεν με συμφέρει. Δεν έχεις απλά ελεύθερο χρόνο. Δεν ξέρω λεφτά αν έχεις. Αυτό είναι. Δεν είναι ενεργεία που να καταλάβεις. Είναι ελεύθερος χρόνος. Απλά στην Αθήνα ο ελεύθερος χρόνος συμβάδιζε με την ανεργία. Ήταν εκεί τρία άτομα, μένα μέσα ένα δωμάτιο. Το δέχομαι. Εντάξει τώρα, όταν κατέβηκες στην Αθήνα. Τώρα λες για ηχογραφήσεις και όλη αυτή την ιστορία. Από το 2003 και μετά, δηλαδή. Ξεκίνησα για ηχογραφήσεις, κατέβηκα στην Αθήνα. Στη συνέχεια έμεινα για μια γυναίκα. Μετά κάποια στιγμή χώρισα. Ερωτικός μετανάστης. Αποφάσισα να γυρίσω πίσω στη Θεσσαλονίκη.
ενά που γνώρισα μια άλλη κοπέλα. Και η ζωή συνεχίζεται. Και η ζωή συνέχισε στην Αθήνα, ναι. Το έχεις αυτό με τα ερωτικά, θα ακολουθείς έτσι. Ερωτικός μετανάστης κανονικά αυτό που λένε. Δεν είναι ερωτικός μετανάστης, είναι ανάλογα με, την, με το τι έχεις ανάγκη και τι νιώθεις εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, αν είσαι πρόθυμος να αλλάζεις τη ζωή σου. Ναι, κάτσε, Σιζάκο, όταν ήσουν κάτω στην Αθήνα δεν έκανες και live, δεν έκανες εμφανίσεις, δεν είχες διάφορα. Με πάντες, με σχήματα, με ιστορίες, τέτοια. Της πουτάνας, φίλε. Όλα. Αγόρι μου, αρχηγέ μου αυτό. Δεν προλάβαμε τον τίτ, συγγνώμη, παιδιά. Άσε μα, μπορεί με τα τίτια σου εκεί πέρα τώρα. Δεν το ακούσατε, δεν το είπε αυτό. Ναι, ρε, έχουμε κάνει 200-300 live με το συγκρότημα. Μόνος μου είναι χαμός. Και από live και από ηχογραφήσεις και από στούντια αλλάξαμε και σπίτια αλλάξαμε. 9 φορές μετακόμισα. Α, πόσες περιοχές Αθήνας, ρε. Σχεδόν σε όλες, σχεδόν σε όλες. Γιατί έτσι, τι δεν σ' άρεσε και έφευγες. Άλλαζαν οι συνθήκες. Αποφασίζαμε να μείνω με τον κιθαρίστα μου, μετά με τον ντράμερ μου, μετά με την κοπέλα μου, μετά χωρίζαμε. Μετά δεν είχα που να μείνω. Μετά σου είχε πετάξει κοπέλα έξω. Αλλά κάναμε μια συμφωνία με τα παιδιά, ναι, μετά από διάφορες πολλά προβλήματα, ότι υπήρχε ένα σπίτι, στο οποίο υπήρχε ένα δωμάτιο μεγάλο, ας πούμε, και ένα σαλόνι, στο οποίο μέναμε όλοι οι εργένιδες. Όποιος ήθελε να μείνει με την κοπέλα του, δεν έδιωχνε τους άλλους για να μείνει στο σπίτι. Μπράβο. Αποφάσισε να φύγει από το σπίτι. Κοίτα εδώ, αυτά είδες, και εμείς έτσι θα κάνουμε. Αυτό είναι το deal. Το μουντόσπιτο πρέπει να κάνεις. Οπότε υπήρχε πάντα ένας χώρος να γυρίσεις. Μου λες, μέσα από όλη αυτή την παρέα και όλη αυτή την κατάσταση, κομμάτια δημιούργησες βασισμένο σε αυτές τις εμπειρίες. Όχι μόνο σε γυναίκα, ρε παιδί μου. Τα περισσότερα, από την παρέα, νομίζω από τα αυτό... περισσότερα κομμάτια είναι αυτοβιογραφικά. Δηλαδή τα πράγματα που συνέβησαν στην Αθήνα, σχεδόν όλα. Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, πέρασες καλά στην Αθήνα. Ήταν, ναι, ωραία χρόνια. Ωραία χρόνια ήταν στην Αθήνα. Έχεις να θυμάσαι πολλά. Και μέχρι το 2010, ναι, γιατί από το 2010 και μετά άρχισε να πέφτει μια μιζέρια σαν σύννεφο πάνω από την Αθήνα. Ναι. Πολύ βαριά. Mm-hmm. Με την οικονομική κρίση, δηλαδή, μόνο και με την ιδέα της οικονομικής κρίσης, ήταν ήδη πολύ πιο μίζερη η κατάσταση. Ενώ εμείς εδώ Θεσσαλονίκη γλεντούσαμε. Εμείς τη χαρακαλά, εμείς δεν έχουμε καταλάβει τίποτα. Δεν νιώθουμε τίποτα Θεσσαλονίκη. Ναι, μα ναι, τώρα σε πάρει. Τίποτα. Να πάμε σε πιο. Τι θες? Θέλω να ρωτήσω γιατί. Ρώτα. Να μπω σε διαδικασίες λίγο περίεργες, Ζακ. Είναι από τους λίγους τραγουδοποιούς. Ναι. Έτσι. Ο Ζακ που. Που δεν κάνω πολύ μεγάλη επιτυχία μετά. Άσε από 10 χρόνια μπορεί. Βρεάζε μας τώρα που δεν έχεις κάνει μεγάλη επιτυχία. Όλοι σε ξέρουν. Μη κοιτάς τώρα που ντύνεσαι έτσι και το βάζει και αυτά. Δεν σε καταλαβαίνει κανένας. Δηλαδή σε βλέπεις στον δρόμο και άμα του πεις αυτός είναι ο Ζακ, άντε ρε, κάνε μας τη καλύτερα. Εγώ τον ξέρω τον Ζακ, ρε. Τον έχω δει live. Σιγά μην είναι αυτός. Γενικά, ρε παιδί μου, η θεματολογία σου είναι πάρα πολύ διαφορετική. Γράφεις για πολλά πράγματα, δηλαδή από αγάπες για τους χωρισμούς και ιστορίες. Εσύ όμως διαφέρεις και στον τρόπο προσέγγισης σου, ακόμα και σε αυτό το θέμα. Αλλά μιλάς γιατί έχεις τραγούδια για τη μαμά σου, έχεις τραγούδια για άλλους, έχεις για ζευγάρια, για άσχετα, για τα πάντα. Και νομίζω ότι αυτό σε ξεχωρίζει έτσι γενικά. Πώς σου έρχονται, αγόρι μου, αυτά τα θέματα, δηλαδή πώς σου σκάλουν στο κεφάλι σου? Δηλαδή τώρα ο Φλίσβος Κιμέρι, ας πούμε, έτσι, το έχουμε και παραγγελιά. Εντάξει, το δείξε με τον τρόπο, είναι κάτι. Αυτό. Δηλαδή αυτό με τα παιχνίδια, πώς το λένε. Το μικρό μου πόνι. Μικρό μου πόνι. Που μετά από εκεί πέρα, επειδή το έβλεπα λίγο το θέμα, ξεκίνησαν και βγήκαν και άλλα τραγούδια περί παιχνιδιών και περί κόμιξ και περί χίλια και παραμύθια και ιστορίες. Πώς σου σκάλουν όλα αυτά στο κεφάλι? Ας τον άνθρωπο να απαντήσει. Όχι, θέλω να απαντήσει. 7 λεπτά ερώτησης. Ο Μπάγκαλος είναι νοηματικά. Τι θα σου πω, δεν υπάρχει κάτι. Είναι τα πράγματα που σκέφτομαι. Όπως κάποιος κάνει μια συζήτηση, ας πούμε, και στις συζητήσεις μπορεί να μιλήσεις για γυναίκες. Δηλαδή, με την ίδια άνεση, εγώ με την παρέα μιλάμε για βυζιά και για τον πόλεμο. Δεν είναι. Είναι δύο θέματα τα οποία μπορούν να κρατήσουν από 3 ώρες το καθένα. Ίσως λίγο τα βυζιά να πιάσουν λίγο παραπάνω. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Ίσως λίγο παραπάνω. Ναι. Θα είναι λίγο καλά. Ναι. Πρέπει να το αναλύσουμε το θέμα για ποιότητα. Ναι. Γιατί όπως και να το κάνουμε, είμαστε κοινωνικά όντα. Δηλαδή μιλάμε. Μιλάμε και άμα έχεις και μια παρέα και φίλους αγαπημένους με τους οποίους είσαι ανοιχτός να μιλάς, το κάνεις. Εγώ φροντίζω με τα τραγούδια μου να εκφράζομαι χωρίς να βάζω στεγανά στο τι θα πω. Δηλαδή, αυτό που θέλω να εκφράζω και να πω από το τραγούδι, mm-hmm, θα το γράψω έτσι όπως το θέλω. Δεν θα πω, α, τώρα αυτό εδώ είναι πολιτικά ανορθόδοξο, δεν θα το... Ας μην πω σε αυτή τη διαδικασία ή μην γράψω ένα τραγούδι έτσι, αυτό εδώ δεν θα μπορούσε να είναι καθόλου εμπορικό. Ας πούμε το μικρό μου πόνι, ναι, όταν το άκουσε η Sony Music, μου είπαν ότι... Εντάξει, ωραίο κομμάτι, αλλά βασικά ξέρεις τι, δεν υπάρχει φορέας που να το παίξει αυτό το κομμάτι.
Αυτή ήταν η απάντησή τους στο στούντιο την ημέρα που τους βάλαμε την ηχογράφηση. Ναι. Ο υποδιευθυντής της Sony. Όπου εγώ έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Ναι, δηλαδή για μένα ήταν το καλύτερο κομμάτι του δίσκου. Ήμουν πολύ χαρούμενος που είχε γραφτεί αυτό το κομμάτι. Οπότε σου κόψε τα πόδια. Ναι, συγγνώμη, αυτό τώρα με ποια δικαιολογία, με τι σκεπτικό. Είχε πολύ point, ήταν πολύ σωστό αυτό που έλεγε. Ήταν πολύ καλό επαγγελματία. Ήξερε πολύ καλά ότι δεν υπάρχει φορέα που να το παίξει. Τι εννοεί φορέα, δεν φορέα. Εννοούσε ότι κανένα ραδιόφωνο τη Αθήνα, ναι, από τα υπάρχοντα εκείνη τη στιγμή, δεν θα δεχόταν να παίξει ένα κομμάτι το οποίο μιλάει για τα παιδικά παιχνίδια με αλληγορικό τρόπο, φύγοντα το θέμα του πολέμου ουσιαστικά. Ναι. Γιατί όχι, γιατί να μην το κάνει. Και ουσιαστικά και έγινε έτσι. Γιατί δηλαδή, κάνει, πρόσεξε, γιατί δίκαι, έγινε. Έχεις δει πολλές φορές να προβάλλω τέτοια γιατί πράγματα. Γιατί είχε δίκιο, δεν όντως το παίξε έγινε αυτό. Δεν το παίξε, δεν το παίξε. Δηλαδή το έπαιξε ο Ατλαντής πολύ πρόσφατα, ναι, ναι, στην Αθήνα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν ξέρω αν παίχτηκε από ίσως κάποια ανεξάρτητα ραδιόφωνα. Τώρα νομίζω ότι είσαι λίγο υπερβολικός, γιατί το μικρό μου πόνι ακούστηκε. Ακούστηκε και νομίζω ακούστηκε από πολλά ραδιόφωνα. Από το 2009 και μετά, αφού, εντάξει, έγινε, αφού έγινε επιτυχία στο YouTube. Ρε, μην το πάρουμε χρονολογικά, αλλά ακούστηκε. Μπορεί αφού να άργησε κατά πενταετία. Ναι, έχει, αυτό σου λέω. Είχε δίκιο όμως εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, εγώ του παρουσίασα ως εμπορικό κομμάτι ότι με ρώτησε ποια είναι τα τραγουδία επιτυχία στο άλμπουμ και του λέω: κοίτα, έχουμε το Φτάσει στον Πάτο, μεγάλη επιτυχία. Ωραία. Το Πάντα Δικό σου με την Μπάμπαλη. Που ήταν και συνεργασία και ντουέτο και για το οποίο ήταν πολύ ευτυχισμένη η Sony, δηλαδή το θεωρούσε και αυτό εμπορικό κομμάτι, και το μικρό μου πόνι. Το μικρό μου πόνι μου είπε όχι και είχε δίκιο. Δηλαδή. Και τώρα με προκαλείς, θέλω να ακούσω το μικρό μου πόνι. Εκτός αυτού τώρα, συγγνώμη, με το κομμάτι αυτό έχει ξεκινήσει μια σωρία τραγουδιών έτσι, που ασχολούνται με παραμύθια. Όχι, δεν ξεκίνησαν με αυτό, εντάξει. Πολλοί γράφανε για παραμύθια. Και για πες μου. Δεν ξέρω, υπάρχουν και κομμάτια με τους παιδικούς ήρωες. Οι μπλε που γράψανε μετά το. Δεν νομίζω ότι επηρεαστήκαν από αυτό το κομμάτι. Εγώ η Μάρο Μαρκέλο, ας πούμε, έχει γράψει ένα ολόκληρο άλμπουμ το οποίο χρησιμοποιεί χαρακτήρες σε πολλά της κομμάτια. Ναι. Και δεν το έκανε επειδή έκανε από το μικρό μου πόνι, το έκανε γιατί γράφει με αυτόν τον τρόπο. Ναι, εγώ νομίζω τέλος πάντων ότι άνοιξε έναν δρόμο προς αυτή την κατεύθυνση και ότι ακούστηκαν μετά. Εγώ πολύ πιο θέλω άνοιτα το πόνι. Είναι το παίξουμε τώρα. Θέλω πόνι αμέσως. Να σας πω μετά για αυτό το κομμάτι ποια ήταν η απορία μου. Wait. Μετά. Μικρό μου πόνι, ήρθε η άνοιξη ξανά. Πάει το χιόνι, λιώνει στα βουνά. Μικρό μου πόνι, ο κόσμος τελειώνει. Είμαστε πρώτοι, μα τρέχουμε μόνοι. Μοιραία μπάρμπι, χοντροί μερητίδες. Βλέπεις ειδήσεις, μα φοράς παροπίδες. Παιχνίδια στη μάχη, κι ο G.I. Joe μου κοιτά πληγωμένος τον κόλπο του τρόμου. Του λείπει ένα πόδι, του λείπει μια ιδέα, του λείπει η ψυχή του, μα έχει παρέα. Μικρά στρουμφάκια με αρβίλες και κράνη. Και τη χιονάτη βιάζουν οι νάνοι. Η Κάντι διακινεί ηρωίνη. Για το Βαρόνο αστυνόμος αϊνή. Παιχνίδια στη μάχη, κι ο G.I. Joe μου κοιτά πληγωμένος τον κόλπο του τρόμου. Του λείπει ένα πόδι, του λείπει μια ιδέα, του λείπει η ψυχή του, μα έχει παρέα. Το
Το έτος 2086 τα Playmobil εισέβαλαν στην ελληνική Legoland για να εκμεταλλευτούν το πλούσιο σε πλαστικό επεδαφός της. Στη διάρκεια της κατοχής σκοτώθηκαν 1.200 στρατιώτες Playmobil και 190.000 Lego. Μοναδικός επαναστάτης ο μεγάλος Γκαμπαμαρού από την Ασία κατάφερε να μαζέψει στρατόβο παιχνίδια που διαφωνούσαν. Ανάμεσά τους αποστασιοποιημένα στρούμφο, Ντρακουμέλ, τα αρκουδάκια της αγάπης, ο Σνούπι, ο Γκάρφιλ, τα χελωνονιτζάκια, ο Μπάζ από το Toy Story, ο Αλαντίν, ο Σίμπο, ο Γκεν, ο Σούπερμαν και άλλοι ξεχασμένοι ήρωες. Στην τελευταία μάχη του κόλπου έπεσαν και οι τελευταίοι. Στη μνήμη τους. Παιχνίδια στη μάχη κι ο G.I. Joe μου κοιτά πληγωμένος τον κόλπο του τρόμου. Του λείπει ένα πόδι, του λείπει μια ιδέα, του λείπει ψυχή του, μα έχει παρέα. Παιχνίδια στη μάχη κι ο G.I. Joe μου κοιτά πληγωμένος τον κόλπο του τρόμου. Του λείπει ένα πόδι, του λείπει μια ιδέα, του λείπει ψυχή του, μα έχει παρέα, μα έχει παρέα, μα έχει παρέα, μα έχει παρέα τον θάνατο. Μπράβο, μπράβο. Να πεις τώρα μαμά το. Οπότε, ακούστε λίγο τι θα κάνουμε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, ναι. Να πάρουμε λίγο ανάσες και επιστρέφουμε σε λίγο να συνεχίσουμε αυτή την πολύ ωραία κουβέντα μας και κυρίως να ακούσουμε τον Ζάκ να μας λέει πάρα πολλά κομμάτια τα οποία έχετε ζητήσει. Και κυρίως να μας πει πού θυμήθηκε το Καμπαμαρού και τον έβαλε μέσα στα τραγούδι, ρε φίλε. Πού το θυμήθηκε, χελωνονιτζάκια, όλα αυτά. Δεν το θυμήθηκα, τον βλέπουμε κάθε εβδομάδα το Καμπαμαρού. Είσαι ψυχός. Ο Καμπαμαρού είναι. Είναι είδαμα. Ο απόλυτος ήρωας. Ο ήρωας. Μόνο έτρωγε. Ναι! Μακαρονάδες! Ο παππούς πέθανε! Α, Χριστέ μου, βρήκαν ένα στον άλλον. Πέθανε στα λίγα! Θέλω μακαρονάδες! Ναι, ρε, φίλε, καταραμένες οι τζούνε. Και ξέρεις εκεί τα χίλια να ανοίγουν τεράστια. Μουσική! Ναι, συγγνώμη. Ακούτε την εκπομπή «Μουσικές Ατασταλίες». Κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 10, μάλλον ένα λεπτό μετά τις 10 και ναι, έχουμε καλεσμένο τον Ζακ Στεφάνου, τον οποίο τον έχουμε ακριβώς απέναντί μας. Είμαστε πάρα μα πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Δώστε ένα χειροκρότημα, ρε! Μάπια. Μα κατάστασης. Λοιπόν, Ζακ, πρέπει να σου πω ότι μας έχουν ζητήσει άπειρα κομμάτια, τα οποία δεν ξέρω πότε θα προλάβεις να τραγουδήσεις. Πριν από αυτό όμως, ερχόμενος εδώ ο Ζακ μας έφερε τρία CD, τα οποία θέλουμε να τα δώσουμε εμείς δώρο. Μας τα έφερε να τα δώσουμε δώρο εμείς. Καταλάβετε, δεν τα δίνουμε εμείς δώρο, τα δίνει ο Ζακ δώρο δηλαδή, για να καταλάβετε. Ναι, αλλά θα τα δώσουμε εμείς μέσω δηλαδή. Ναι. Θα δώσουμε λοιπόν τρία CD, τα οποία θες να μας πεις τι ακριβώς είναι, τι γίνεται. Είναι το τελευταίο άλμπουμ που βγάλαμε με την Πάντα Κοάλα, ναι. Το 2010, που το βγάλαμε μόνοι μας. Ναι. Κάναμε δηλαδή μια ανεξάρτητη δισκογραφική προσπάθεια. Και αυτό, το collaboration, έτσι λέγεται. Και έχουμε τρία από αυτά, δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα το δώσουμε. Κάνουμε κάποιο διαγωνισμό, να στείλουν στο Facebook το όνομά τους, κάτι να στείλουν. Τι θέλετε, παιδιά, πώς θα τον κάνουμε το διαγωνισμό? Θα συσκεφτούμε μόνοι μας. Θα συσκεφτούμε μόνοι μας. Ναι, και θα αποφασίσουμε. Μ' αρέσουν αυτά. Καμιά ιδέα δεν βλέπω να πέφτει. Εγώ λέω να κάνουμε ένα comment. Comment. Collaboration στο Facebook, έτσι ναι. Να λέει. Από τον δίσκο πάνω το όνομα. Και όποιος θέλει να το συντεί να κάνει like. Και μετά θα δούμε εμείς όλα τα likes αυτό εδώ. Ή θα μπει ας κάνει ένα comment. Θα κάνουμε εδώ ένα πρόχειρο, μια κλήρωση. Και μ' αρέσουν θα οι προτάσεις σου, είναι πραγματικά. Και θα δώσουμε τα τρία CD στους τρεις πιο τυχερούς. Όχι ρε. Αλλά... Όχι ρε. Τι, όχι. Δεν θα το. Ποια είναι η δική σας γνώμη? Η δική μας γνώμη λοιπόν είναι ότι θα το σκεφτούμε σε λίγο. Γιατί ναι, τώρα δεν μπορούμε μέσα στην πίεση να αποφασίσουμε. Και εκτός από τα τρία CD που έφερες, έχεις φέρει και ένα μαγικό μπλουζάκι. Έχω φέρει ένα γαμάτο πολύ συλλεκτικό μπλουζάκι, ναι, γιατί είναι το τελευταίο. Είναι μπλουζάκι της Μπάντα Κοάλα. Θα κάνουμε post επίσης τη φωτογραφία από τη στάμπα που έχει πάνω. Ναι. Είναι στάμπα designed by me. Designed by Ζακ Στεφάνου. Ναι, ναι. Και επίσης όποιος. Αυτό είναι medium και είναι και γυναικείο. Που σημαίνει ότι αν το θέλει κάποιο αγόρι, θα πρέπει να το κάνει δώρο κάπου, γιατί αν βγει και το φοράει θα είναι πολύ γελίος. Τι λες μωρέ, με έχεις δει εμένα με medium γυναικείο? Πού να τον δεις, πού να τον δεις. Εφαρμοστό μου κάτι, ξέρεις τι ωραία. Άντε, δεν ξέρει αυτός, Πέτρο, πες του. Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι έχεις χαιρετίσματα από την Όλγα, την αδερφή σου, η οποία μας ακούει, λέει, στο Λονδίνο. Αχ, τέλεια, γεια σου Όλγα. Φιλάκια πολλά. Θα το πούμε στο Skype αύριο. Λέει, go, Zack, go. Τι κάνει η αδερφή σου στο Λονδίνο? Σπουδάζει. Σπουδάζει. Γιατί την έστειλες βρε στο Λονδίνο?
Φοιτήτρια ψυχολογίας. Ω, ψυχολογίας κιόλας. Βρε, ξέρεις τι ψυχολογία έχουμε εδώ στο Αριστοτέλειο εμείς. Ωρε, παιδιά. Μιλάμε για ψυχολογία να σε φύγει η ψυχή. Κοίτα, τέλειωσε η δημοσιογραφία εδώ, οπότε τώρα κάνει μία ακόμα άχρηστη σπουδή. Για να ολοκληρώσει τι άχρηστε σπουδέ. Μην την απογοητεύει, βρε άνθρωπε. Να σου πω κάτι, και εγώ κάτι άχρηστο σπουδάζω για την Ελλάδα. Αρχιτεκτονική. Μην την απογοητεύει, γιατί το κάνει τον εαυτό. Βασικά όχι. Μπορεί να έχει όνειρα η ψυχολογία δεν είναι. Τώρα σε τρία χρόνια που θα έρθει πίσω, νομίζω θα έχουμε όλη ανάγκη. Βέβαια, ίσω πρέπει να σπουδάζει ψυχιατρική. Θέλουμε τραγούδι, τι θα μα πει. Θα σα πω ένα τραγούδι που έγραψα για έναν φίλο μου. Όταν έφυγε από τη ζωή του μια φίλη μου και από τη ζωή μου και από όλων τη ζωή. Για πάμε. Και ένα τραγούδι ουσιαστικά ενθάρρυνσης. Η δικιά μου αρκετά κοινική και δύσκολη άποψη τότε για το τι θα έπρεπε να κάνει. Πες μου τελικά τι είναι πιο σημαντικό, να σου εσύ εδώ ή να δεχτώ ότι δεν είσαι. Πες μου τελικά τι είναι πιο σημαντικό, το μέλλον να κοιτώ ή όλη η ζωή μου εσύ να είσαι. Είναι στιγμές που σβήνω το φως και σε φαντάζομαι δίπλα μου. Κι είναι στιγμές που έτσι κι αλλιώς. Σου μιλάω στον ύπνο μου. Πες μου τελικά τι είναι πιο σημαντικό, τα αστέρια να κοιτώ ή να είσαι εσύ ένα αστέρι. Πες μου τελικά τι είναι πιο σημαντικό, να με κοιτάς από ψηλά ή να σου έπιανα το χέρι. Κι είναι στιγμές που σβήνω το φως και σε φαντάζομαι δίπλα μου. Κι είναι στιγμές που έτσι κι αλλιώς. Σου μιλάω στον ύπνο μου. Πολύ ωραίο κομμάτι. Μπράβο, Ζακ. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μας προσγείωσες λίγο απότομα, αδερφέ μου. Πρέπει να σας πούμε ότι όταν έχουμε καλεσμένο και μας τραγουδάνε, δεν βγαίνει. Όταν έχουμε καλεσμένους και μας τραγουδάνε, δεν είμαστε στο χώρο μας που συνήθως βγάζουμε την εκπομπή. Είμαστε στο Digit Studio by Arvanity Sound. Ένας χώρος που μπορείτε να έρθετε να κάνετε πρόβα, ηχογραφήσεις, συναυλίες, happening, εκδηλώσεις, shows. Έχουμε και ενοικιάσεις ηχητικών και πωλήσεις. Βρισκόμαστε Αναξιμάντρου 98 στην περιοχή Χαριλάου και το τηλέφωνο επικοινωνίας, αν θέλετε τώρα να επικοινωνήσετε, είναι 2310-323-183. Αυτό είναι πληρέστατα. Πληρέστατα, και μπορείτε να βρείτε και στο Facebook. Πώς είναι η ομάδα στο Facebook?
Δημήτρη. Digit Studio Barivani Edit Sound. Είναι το recording. Καλά, γράψτε Digit Studio και θα το βρείτε, φαντάζομαι. Απ' εσένα θα βγει, δεν είναι θέμα. Δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, ένας πολύ ωραίος χώρος και ευχαριστούμε για ακόμα μία φορά. Είναι η τρίτη φορά που ερχόμαστε εδώ πέρα και μας φιλοξενούν. Ευχαριστούμε και τον Δημήτρη αλλά και το Αρβανίτη Sound που μας δέχονται. Βέβαια, σήμερα δεν τους βλέπω να έχουν έρθει. Ναι, δεν ήρθαν. Είναι εκτός Ελλάδος. Είναι 450 χιλιόμετρα μακριά από εμάς. Κοντά μας εδώ είναι. Καμένα βούρλα. Δίπλα. Καμένα βούρλα. Θα μου πει κανείς πώς έχει βγει το όνομα Καμένα βούρλα, Ζακ, ξέρεις. Ιδέα δεν έχω. Δεν ξέρεις. Και σε μια άλλη εκπομπή το ρωτούσα. Ήταν κάποια βούρλα τα οποία καήκανε. Απλή εξήγηση. Κάτι ξανθιές, κάτι. Όχι, βούρλα εννοώ. Λες να έγινε τέτοιο. Δεν ξέρεις ποτέ, δεν ξέρεις ποτέ. Ζακ, θέλουμε τραγούδι. Δεν ξέρω τι θα πεις τώρα, άμα σου ήρθε έμπνευση με τα Καμένα βούρλα, αλλά. Όχι, δεν μου ήρθε έμπνευση από τα Καμένα βούρλα, αλλά θα αφιερώσω το επόμενο τραγούδι στη Μαρία, που μάλλον μας ακούει από την Τούμπα. Είμαστε σίγουροι τώρα για αυτό. Σου, να το διασταυρώσουμε. Δεν απαντάει. Καλά. Ας μας στείλει ένα κάπου στο Facebook κάτι. Ναι. Μαρία, εντάξει, σταματάω. Σταματάω. Για τη Μαρία λοιπόν το επόμενο κομμάτι, το οποίο λέγεται. Δεν έχει τίτλο ακόμα. Θες να κουρδίσεις την κιθάρα. Λέγεται κουρδίζουν την κιθάρα. Ναι, κουρδίζουν την κιθάρα. Ένα φανταστικό κομμάτι, κυρίες και κύριοι. Αυτή η μελωδία δεν την έχετε ξανακούσει. Ο Ζακ Στεφάν, αυτό το μεγάλο ταλέντο. Κουρδίζοντας την κιθάρα, έγραψε κομμάτι. Εντάξει. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Okay, είπε. Θα μας πεις ποιο κομμάτι είναι. Λοιπόν, ας του δώσω ένα τίτλο έτσι. Είναι καινούριο. Α, δεν. Πρώτη φορά το παίζουμε. Τι? Όχι. Θα το πω. Σ' αγαπώ γιατί. Σ' αγαπώ γιατί. Σ' αγαπώ γιατί, κυρίες και κύριοι, αποκλειστικά στο moodradio.gr. Έδεσα γύρω από το χέρι σου ένα μπαλόνι, σ' άφησα να ανέβεις εκεί που γυμνές πέφτουν οι ψυχές μας πάνω στο χιόνι και ξύπνα μ' αγκαλιά. Το πρωί σ' αγαπώ γιατί μου δίνεις ό,τι δεν έχω ζητήσει. Σ' αγαπώ γιατί μου δίνεις ένα λόγο να αγαπώ. Έδεσες γύρω από τα μάτια μου ένα μαντίλι, μ' άφησες να βρω το κλειδί που ξανά θα ελευθερώσει τα δύο σου χείλη και θα γίνεις παιδί. Σ' αγαπώ γιατί μου δίνεις ένα λόγο να πιστεύω. Σ' αγαπώ γιατί πιστεύεις σ' οτιδήποτε αγαπώ. Και αδειό το δωμάτιο. Τώρα η στιγμή για πάντα διαρκεί. Όμως αν μου χαμογελούσες θα φωτίζαν όλα βροχερή Κυριακή. Σ' αγαπώ γιατί αλλάζεις το εγώ μου κάθε μέρα. Σ' αγαπώ γιατί αλλάζεις κι έτσι σε ξαναγαπώ. Κι έτσι σε ξαναγαπώ. Κι έτσι σε ξαναγαπώ. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι λέγεται «Όλα αυτά που θέλω να πω» και είναι όλα αυτά που ήθελα να πω όταν το έγραψα.
τον Ιανουάριο του 2009. Για να ακούσουμε. Για πάμε. Όλα αυτά που θέλω να πω δεν χωράνε σε λέξεις, δεν χωράνε σε μπλοκ, σε άρθρα, βιβλία, διατριβές και διαλέξεις. Όλα αυτά που θέλω να πω είναι φωτιά που μου καίει το λαρίκι, βελόνα χωμένη βαθιά στην καρδιά και αλυσίδα που τα πόδια μου σφίγγει. Όλα αυτά που θέλω να πω δεν χωράνε σε φιλμ, σε εικόνες και ήχους, δεν χωρά στο δωμάτιο αυτό. Ήδη σπάσαν τους τέσσερις στίχους και κυλάνε σαν λάβα, κυλάνε κι από μέσα η δειλή μου ψυχή ανατέλει και εκτοξεύουν φλεγόμενα βέλη και πέτρες, μα κανείς να τους ακούσει δεν θέλει. Καίνε την πόλη, καίνε όλα τα σπίτια και χτίζουν δέντρα στις θέσεις τους όσους προσφέρουν καρκίνου σε μπέργκερ και ελπίδες σε δάνεια. Όλα αυτά που θέλω να πω δεν θα χαϊδέψουν τα αυτιά σας, είναι χολή για όλα αυτά που ψηφίσαν και στηρίξαν με ζήλο ο παπάς και η μαμά σας. Όλα αυτά που θέλω να πω είναι ένα ρέκβιεμ για αυτούς που πιστέψαν πως η ευτυχία μετρέται σε τούβλα των 10.000 ευρώ. Ένα ρέκβιεμ για αυτούς που ληστέψαν απ' τα μυαλά μας τον πιο λαμπερό θησαυρό. Ένα ρέκβιεμ για αυτούς που πιστέψαν σε ένα χρυσαφένιο θεό και κάψαν και κλέψαν και τα όπλα τους στα στήθη μας στρέψαν. Κάψτε την πόλη, κάψτε όλα τα σπίτια και χτίστε δέντρα στις θέσεις τους όσους προσφέρουν καρκίνους σε μπέργκερ και ελπίδες σε δάνεια. Δε μας τρομάζουν όσα δακρυγόνα κι αν έχουν οι επιθέσεις τους, έχει οξυγόνο. Στην επιφάνεια. Κάψτε την πόλη, κάψτε όλα τα σπίτια και χτίστε δέντρα στις θέσεις τους όσους προσφέρουν καρκίνους σε μπέργκερ και ελπίδες σε δάνεια. Δε μας τρομάζουν όσα δακρυγόνα κι αν έχουν οι επιθέσεις τους, έχει οξυγόνο. Στην επιφάνεια. Τώρα κάνουμε και λαό. Έτσι, το πείθες. Έτσι, 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 έτσι.